Τριήμερο εκδηλώσεων διοργανώνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν σε συνεργασία με την Κεπεδίχ ΚΑΜ. Μάλιστα, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Το Ιράν και η Ελλάδα από τα βάθη της ιστορίας έως σήμερα, γνωριμία με τον πολιτισμό και την τέχνη του Ιράν». Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον κύριο Δήμαρχο και τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, Δημοτική Βιβλιοθήκης των Χανίων, που σε συνεργασία με εμάς καταφέραμε να διεξάγουμε αυτή την πολιτιστική εκδήλωση. Η φιλική σχέση των δύο χωρών, του Ιράν και της Ελλάδας, είναι πάνω από 2.000 χρόνια. Παρόλο τις συγκρούσεις, πάντοτε υπήρχαν αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγής επιστημονικές και καλλιτεχνικές τομείς. Η εκδήλωση περιέλαμβανε έκθεση φωτογραφίας, καλλιγραφίας, χειροτεχνίας και προβολή ντοκιμοντέρ από τα αξιοθέατα της Περσίας. Και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση πόσο ο ελληνικός λαός αγαπάει το πολιτισμό, τη τέχνη και της Ελλάδας και βεβαίως του Ιράν της Περσίας. Είναι ένας λαός που είναι υπερήφανος για την ιστορία του. Προσπαθούν να διατηρήσουν τη γλώσσα και το πολιτισμό τους. Είναι κάτι που δεν βλέπουμε συχνά σε άλλες χώρες του κόσμου, που βλέπουμε ότι έχουν βλάψει σοβαρά σε κάποιες χώρες η γλώσσα και η κουλτούρα του κάποιου λαού. Εγώ θα μιλήσω λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση για ένα ταξίδι που έκανα τον Απρίλιο του 2015 με ένα φίλο στη χώρα αυτή, η οποία είναι μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή χώρα με ένα πολύ φιλόξενο λαό, πολύ πρωτότυπα, έτσι, ιδιαίτερα μνημεία ισλαμικής κατά βάση αρχιτεκτονικής. Και ήθελα πιο πολύ να μην είναι μονόδρομος αυτή η παρουσίαση, η εκδήλωση, αν θέλετε, αλλά να γίνει, ας πούμε, μετά έτσι μια ανοιχτή συζήτηση. Όσοι βρέθηκαν εκεί έλαβαν βιβλία με θεματολογία του Ιρανικού πολιτισμού, ενώ πραγματοποιήθηκε και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ερωτήσεις από το κοινό σχετικά με τον πολιτισμό και την Ιρανική τέχνη. Τις υπόλοιπες δύο ημέρες, 10 και 11 Οκτωβρίου, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να συνεχιστεί στο Μεγάλο Αρσενάλι με την προβολή δύο ταινιών μεγάλου μήκους.